Η μερίδα των Ελλήνων στη διάρκεια της τραπεζικής αργίας. Έτσι έκαναν τις συναλλαγές τους χωρίς να έχουν περιορισμούς στα ποσά και γλιτώνοντας την ταλαιπωρία στις ουρές. Την προηγούμενη εβδομάδα έβγαλα γυμνάκι. Μέχρι τώρα δεν χρησιμοποιούσα. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα? Γιατί χρειάστηκε να μεταφέρω κάποια λεφτά και να πληρώσω κάποιους λογαριασμούς και δεν είχα ρευστό. Πήγα στην τράπεζα και ευτυχώς μου έβγαλαν την ίδια ημέρα. Αυτές τις μέρες βοήθησα ακόμη περισσότερο. Γιατί? Γιατί δεν υπήρχε ρευστό, οπότε έκανε συναλλαγές σου με το e-banking. Ακόμη και αν δεν είχαν κωδικούς ή δεν ενδιαφέρονταν να βγάλουν, αρκετοί αναγκάστηκαν την τελευταία εβδομάδα να κάνουν αίτηση. Όπως μας λένε, το web banking τους έβγαλε αρκετές φορές από το αδιέξοδο. Απλά έχω κάνει μεταφορά από λογαριασμό σε λογαριασμό και έχω πληρώσει ψηφιακές κάρτες. Η απόκτηση κωδικού για web banking είναι μια πολύ απλή διαδικασία, ενώ και οι πληρωμές απαιτούν ελάχιστα λεπτά και γίνονται με απλά βήματα. Και για την εφορία και συναλλαγές και. Ήταν εύκολο να το μάθετε? Όταν θέλεις, όλα το μαθαίνεις. Οι οικονομικές συναλλαγές μέσω ίντερνετ έχουν ένα ακόμη όφελος: την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αφού όλα τα ποσά καταγράφονται και συνεπώς ουδέν κρυπτών υπό την εφορία. Ειδικά το web banking μπορεί να δώσει στις φορολογικές υπηρεσίες για τις συναλλαγές που γίνονται την πλήρη εικόνα και άμεσα. Και πιστεύω ότι εξυπηρετεί και τους φορολογούμενους και τις φορολογικές υπηρεσίες. Με το μετρητό μπορείς να κλέψεις, ενώ με το ίντερνετ και τα υπόλοιπα δεν μπορείς να κλέψεις. Η τραπεζική αργία είχε και ένα ακόμη απροσδόκητο αποτέλεσμα: την κατακόρυφη αύξηση των πληρωμών οφειλών στις εφορίες, αφού αρκετοί φορολογούμενοι φοβήθηκαν ότι δεν θα είχαν αργότερα τη δυνατότητα να πληρώσουν. Τη βδομάδα που ήταν κλειστές οι τράπεζες δηλαδή, το ελληνικό δημόσιο εισέπραξε 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τα 900 εκατομμύρια μέσω web banking και τα 100 εκατομμύρια μετρητά στις εφορίες του δημοσίου. Χαρακτηριστικό είναι ότι το web banking δεν χρησιμοποιούν πλέον μόνο νεαροί καταναλωτές και φορολογούμενοι, αφού αυτός ο τρόπος πληρωμής έχει διεισδύσει και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Πάμε και στην Ιταλία τώρα, καθώς είχαμε μια σημαντική παρέμβαση από τον πρώην Πρωθυπουργό της χώρας, τον Μάριο Πρόντι. Ο Θόδωρος Ανδρεάδης Αγγελάκης θα μας ενημερώσει. Θόδωρε, τι είπε ο κύριος Πρόντι?